Καλημερίζω τον πρόεδρο τη ΟΕΒΕΝΗ, τον κύριο Λεκάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλή σας μέρα, κύριε Αλγεράκη. Λοιπόν, κύριε Λεκάκη, έβλεπα αυτή την έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η αύξηση των λογαριασμών απασχολεί το 61,5% των επιχειρήσεων, ένα κόστος ρεύματος που έχει αυξηθεί κατά περίπου 90%, κόστος καυσίμων το οποίο έχει αυξηθεί κατά 70,3%, και όχι πια καμπανάκι αλλά μια μεγάλη καμπάνα την οποία χτυπάτε λέγοντας ότι τώρα εδώ δεν έχουμε να λέμε, δεν έχουμε να ελπίζουμε μετά από τα χρόνια της κρίσης, της οικονομικής κρίσης, μετά την πανδημία και ξανά οικονομική κρίση, εδώ το διαλύσαμε και το κλείσαμε το μαγαζί. Βεβαίως, κυρία Δουγεράκη. Δυστυχώς, και να καταλάβουμε βέβαια ότι αυτή η έρευνα έχει πραγματοποιηθεί το τελευταίο εξάμηνο του 2021, που σημαίνει ότι στα δεδομένα αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή της έρευνας δεν συμπεριλαμβάνεται και ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ίσως και τα αποτελέσματα του επόμενου εξαμήνου θα είναι πολύ δυσκολότερα. Και αυτό φαίνεται βέβαια και στην έρευνα αυτή που αναφέραμε πριν, που αναφερόμαστε πριν, στην οποία φαίνεται ότι το 50% των επιχειρήσεων δεν έχει χρηματικά διαθέσιμα για να μπορέσει να βγάλει το μήνα. Και παρά ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς δεν έχει χρηματικά διαθέσιμα ούτε για μία μέρα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις στην πλειοψηφία τους αυτή τη στιγμή ζουν μέρα με τη μέρα, προσπαθώντας να κάμψουν σε ένα πάρα πολύ δύσκολο και δυσμενές περιβάλλον, το οποίο δημιουργούν όλες οι ανατιμήσεις που υπάρχουν γύρω από την ενέργεια, τα καύσιμα και τις πρώτες ύλες. Ναι, αλλά έτσι δημιουργούνται ληξιπρόθεσμα. Έτσι, από την άλλη, χάνονται θέσεις εργασίας. Τα μαγαζιά τα οποία κλείνονται, γιατί μέσα στους άνεργους θα είσαστε και εσείς οι ίδιοι οι οποίοι κλείνετε τις επιχειρήσεις σας. Εδώ οι οικογενειακοί με προγραμματισμοί, προϋπολογισμοί πάνε στο φούντο. Τι στην ευχή, αν κι άλλο έπρεπε να πω, θα γίνει? Γιατί δεν εισακούγεστε? Υπάρχουν προτάσεις? Γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζητούμενο. Το έχω ακούσει κατά κόρον και από εσάς. Το έχω ακούσει και από τον κύριο Καβαθά. Ότι ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες υπάρχουν προτάσεις που θα μπορούν, αν μη τι άλλο, να σας διευκολύνουν για να προχωρήσετε, για να μπορέσετε να αντέξετε. Είναι τόσο δύσκολο αυτό? Είναι τόσο μεγάλο το δημοσιονομικό κόστος? Κυρία Δουγεράκη, από ό,τι γνωρίζουμε, όχι. Απλά ίσως η κυβέρνηση και μάλλον όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά προσπαθούν βέβαια, και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, να μειώσουν τον αριθμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα, γιατί δεν χρειάζονται τόσες πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι ένα σύστημα του καπιταλισμού αυτό το οποίο δημιουργείται και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Αυτά τα μέτρα τα οποία ζητάμε εμείς, όπως τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή η μείωση του ΦΠΑ, θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα η κυβέρνηση σήμερα. Θα αυξήσει τα έσοδα αντί για να τα μειώσει. Άρα λοιπόν δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν προσφεύγει σε αυτόν τον τρόπο, παρά μόνο δημιουργούμε τα Power Pass και για τα καύσιμα τα Voucher και τέτοιες εναλλακτικές μεθόδους που επί της ουσίας την ώρα που φτάνουν στο τελικό πολίτη αυτά δεν έχουν κανένα αντίκρισμα, γιατί η αύξηση που έχει παρέλθει είναι πολύ περισσότερη από αυτά που τα επιδόματα που δίνει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Το είπατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εάν μείωνε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, εάν μείωνε το ΦΠΑ, η αγοραστική δύναμη του καθενός από εμάς θα ήταν πολύ καλύτερη. Έτσι λοιπόν θα υπήρχε αυξημένη ζήτηση, θα ήταν αυξημένα τα έσοδα αυτή την ώρα. Ενώ με αυτή την οικονομική πολιτική τα πράγματα είναι πολύ χειρότερη για όλη την αγορά. Αυτός είναι τελικά ο στόχος και έχετε καταλήξει σε αυτό ως πολιτική κίνηση, που δεν ξέρω αν έρχεται από το εσωτερικό ή απορρέεται και από τους μνημονιακούς κανόνες, είναι η μείωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κύριε Λεκάκη? Κυρία Αντουργεράκη, νομίζουμε ότι αυτό είναι, το έχουμε δει και στην έκθεση Πισαρίδη, η οποία δημοσιεύτηκε πριν από περίπου 2 χρόνια, στην οποία λέει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πάρα πολλές στην Ελλάδα, το οποίο βέβαια δεν ευσταθεί, γιατί σχεδόν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ξεπερνάει το 90% και στις άλλες χώρες, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, σε μεγάλες χώρες, Γαλλία.
ξεπερνάει το 90%, άρα λοιπόν δεν ευσταθούν αυτά. Ίσως είναι εσωτερικοί λόγοι, πολιτικοί λόγοι. Εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Εμείς αυτό που γνωρίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και να προσπαθούμε για ένα καλύτερο αύριο για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες, τους ευτέχνους και τους εμπόρους. Πώς στήκεται η Κρήτη, γιατί θα σας πω και σε εκείνη την άλλη την έρευνα, η οποία δείχνει ότι οι αντοχές της Κρήτης, όπως και στην αρχή της οικονομικής κρίσης πριν από κάποια χρόνια και το λέγαμε κύριε Λεκάκη, αντέχει ή στέκεται ακόμα στα πόδια της. Είναι έτσι τα πράγματα? Βεβαίως κυρία Λεκάκη, σίγουρα η Κρήτη σαν Κρήτη έχει ένα, ίσως ένα καλύτερο και ένα μεγάλο ατού. Έχουμε βέβαια τον τουρισμό ο οποίος κρατεί όλο το νησί σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Και έχουμε και τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος είναι σε ένα καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή, λόγω των τιμών βέβαια των οποίων έχουν αυξηθεί, που ίσως θα έπρεπε να ήταν και παραπάνω. Αλλά είναι η κατάσταση τέτοια στο νησί, η οποία δημιουργεί ένα ίσως καλύτερο περιβάλλον από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα. Βέβαια αυτό δεν είναι μακροπρόθεσμο, είναι προσωρινό από ό,τι ξέρουμε και εμείς. Γιατί με το που θα έχουμε και τη λήξη του τουρισμού, ίσως θα αρχίσουν να δημιουργούνται πάλι τα αναμενόμενα προβλήματα. Δεν πάβει και στο νησί μας βέβαια να έχουμε λήξη πρόθεσμες οφειλές, έτσι όπως βλέπουμε στην έρευνα που αναφερόμασταν και πριν. Mm-hmm. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σε επίπεδο Κρήτης. Περίπου το 50% των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή έχουν λήξη πρόθεσμες οφειλές, είτε στα ασφαλιστικά είτε στα φορολογικά, είτε σε προμηθευτές είτε σε τράπεζες. Οφειλές. Μάλιστα. Αυτό είναι η πολύ πολύ μεγάλη πληγή. Τώρα για τον τουρισμό είπατε ότι ναι μεν μπορεί να μας κρατάει, αλλά ξέρουμε ποιους μήνες κρατάει, τι κρατάει, πώς κρατάει, τι γίνεται φέτος. Γνωρίζουμε ποια είναι η ακρίβεια, ποια είναι τα πακέτα. Άρα περιορίζονται και πολύ περισσότερο οι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν έξω στην αγορά για να στηρίξουν την τοπική οικονομία. Και αυτό το ξέρετε έτσι, δηλαδή το all inclusive καλά κρατά και καλά πάει. Βεβαίως κυρία Δημιουργεράκη. Ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα. Δυστυχώς οι αναμενόμενοι τουρίστες οι οποίοι έρχονται στο νησί, ελάχιστοι είναι αυτοί που κυκλοφορούν στους δρόμους και καταναλώνουν προϊόντα από την τόπια αγορά. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δύσκολα θα αλλάξει στον τόπο μας. Θέλει άλλους τρόπους προσέγγισης του τουρισμού, προκειμένου να αλλάξει αυτό το φαινόμενο του all inclusive. Mm. Αλλά και πάλι όμως ο τουρισμός, σαν τουρισμός και η προσέγγιση κόσμου προς το νησί, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα, βοηθάει γενικότερα την οικονομία του νησιού. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν όντως επαληθευτούν όλα τα σενάρια ότι θα πάει καλά η τουριστική σεζόν, και να το ευχόμαστε ότι θα έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Και ίσως καταφέρουμε να βγάλουμε και αυτό το χειμώνα και να λέμε δόξα τω Θεώ τέλος του χρόνου. Εντάξει. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, αφήστε το. Γιατί τα βλέπετε τα χάλια τα οποία επικρατούν με το κόστος παραγωγής, με τη διάθεση των προϊόντων, την τιμή των προϊόντων. Βλέπουμε τι ανεβαίνει και βλέπουμε τι το κρατάνε. Μάλλον εντέχνουν σε σταθερά επίπεδα. Μάλιστα, είχα μια συζήτηση χθες με αγρότη και έλεγε ο συγκεκριμένος αγρότης πώς είναι δυνατόν όλα να έχουν πάρει την ανιούσα. Όλοι να μιλάνε για την ενεργειακή κρίση, να μιλάνε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, να δικαιολογούν, να δίνουν άλοθη στον εαυτό τους για αυτό το παιχνίδι που γίνεται στην αγορά. Προσέξτε, ο αγρότης το λέγω, το μεταφέρω όπως το λένε οι άνθρωποι, διότι αυτό έχουν να συζητούν μέσα στα σπίτια τους, γύρω από το τραπέζι τους, το πόσο δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Οι υποχρεώσεις δεν τελειώνουν ποτέ. Αλλά από την άλλη, λέει να μιλάνε για ένα χρυσό προϊόν που λέγεται λάδι, αλλά η τιμή του να είναι σταθερή, άσχετα με το κόστος παραγωγής αυτού του προϊόντος. Για πείτε τώρα, υπάρχει εδώ απάντηση με την κοινή λογική. Μα το ανέφερα και πριν κυρία Δουγεράκη, άσχετα από τα παιχνίδια που γίνονται στην εγχώρια αγορά. Το ανέφερα και το ανέφερα για το λόγο αυτό ακριβώς. Γιατί δεν μπορεί να βλέπουμε αυτή τη στιγμή το ηλιέλαιο να είναι πιο ακριβό από το χρυσό προϊόν που αναφέρατε κι εσείς και το αναφέρουμε και εμείς συνέχεια. Το ελαιόλαδο το οποίο παράγουμε εμείς εδώ στο νησί να παραμένει σταθερό για η τιμή του από πριν τις γιορτές και να γίνονται κερδοσκοπικά παιχνίδια μεταξύ των εμπόρων του εξωτερικού για να μπορέσουν να προμηθευτούν το προϊόν αυτό σε πολύ χαμηλές τιμές, στη στιγμή που το κόστος παραγωγής έχει σχεδόν διπλασιαστεί πλέον. Μάλιστα.
Λοιπόν, κρατάω τις πληροφορίες όλες αυτές, την κουβέντα που κάναμε. Λέτε το 50% των επιχειρήσεων της Κρήτης έχει λήξει πρόθεσμες οφειλές, ζορίζεται, ταμιακά διαθέσιμα από ένα μήνα μέχρι μία ημέρα. Η καμπάνα του κινδύνου για την λειτουργία των επιχειρήσεων με αυτό το κόστος πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο. Αυτό λέτε εσείς, το κρατάμε ως πληροφορία και σας καλημερίζουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Γεράκη.